Ελληνικά παραμύθια. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες, μέρος τέταρτο. Κινιόταν σαν χορεύτρια και χτύπαγε με ορμή. Στα αλήθεια ήταν μοναδική. Και ήταν αυτός ο άνθρωπος που θα άλλαζε την πορεία του ταξιδιού, αλλά και την πορεία του Φιλέα Φόγκ. Φιλέας Φόγκ, ο άντρας που ήθελε να γυρίσει τον κόσμο σε 80 ημέρες, που στοιχημάτισε τον πλούτο του, αλλά και την καριέρα του για αυτό το απίθανο ταξίδι. Αλλά πριν φτάσει στον τελικό προορισμό του, είχε ακόμα μπροστά του πολλά εμπόδια να περάσει. Πολλά και μεγάλα εμπόδια. Όχι μόνο για τον Φιλέα, αλλά και για κάποιον που ήθελε πολύ να διακόψει το ταξίδι του Φιλέα. Δεν θα μου γλιτώσεις τώρα, Φιλέα. Ο επιθεωρητής Φίξ ήξερε ότι τώρα τίποτα δεν τον σταματούσε από το να συλλάβει τον κύριο Φόγκ. Προχώρησε με τόλμη και αποφασιστικότητα. Ονειρευόταν με τόσο μεγάλη χαρά αυτή τη σύλληψη, ενώ ο κύριος Φόγκ και ο Πασπαρτού θα τον παρακαλούσαν να τους αφήσει ελεύθερους. Θα γίνει! Αλλά ένα παραπάτημα του κατέστρεψε το όνειρο. Η μεταμφίεση του Φίξ αποκαλύφθηκε. Αμέσως μαζεύτηκε πλήθος γύρω του για να δει έναν άντρα με σάρι. Δείτε, είναι άντρας. Γιατί φοράει αυτά τα ρούχα? Για να ξεγελάει τις γυναίκες και για να μας πιάνει τη συζήτηση. Μα αυτός είναι ένας άθλιος άνθρωπος. Όχι, αφήστε με να εξηγήσω. Το πλήθος ήταν γεμάτο με φόβο αλλά και θυμό. Η παραμονή μας στη Βομβάη ήταν μάλλον ήσυχη, Πασπαρτού. Καλά δεν λέω, ε? Oui, monsieur. Ελπίζω και το υπόλοιπο ταξίδι να είναι έτσι ώστε να κερδίσεις το στοίχημα. Ο Φιλέας συμφώνησε και βγήκε από το βαγόνι για να ξεμουδιάσει τα πόδια του. Αλλά, όπως πάντα, η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Συνέβη κάτι με το τρένο, κύριε. Γιατί σταμάτησε στη μέση της διαδρομής? Στη μέση! Ο οικισμός του Κόλμπι είναι ο τελευταίος σταθμός. Δεν το πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν. Η τελευταία στάση είναι το Λαχαμπάντ. Αυτός είναι ο Σερ Φράνσις Κρομάρτι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που το ήξεραν όλοι οι επιβάτες. Η γραμμή δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να βρεις μόνο σου τρόπο για να πας στο Λαχαμπάντ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δίκαιο, μεσχε. Μα τι θα κάνουμε τώρα? Ο Σερ Φράνσις και ο Πασπαρτού είχαν πανικοβληθεί. Αλλά ο κύριος Φόγκ, όπως πάντα, ήταν πολύ ψύχρεμος. Μεσχε, πώς διατηρείς την ψυχραιμία σου? Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άμα είμαι απροετοίμαστος. Έχουμε δύο επιπλέον μέρες στη διάθεσή μας, Πασπαρτού. Ας πάμε τώρα να βρούμε και κάποιον άλλον τρόπο. Φαίνεσαι πολύ σίγουρος. Μπορώ να έχω την τιμή να έρθω μαζί σου? Ο κύριος Φόγκ συμφώνησε με αυτό και αμέσως φύγανε για να βρουν ένα μέσο. Μιλάς λες και ξέρεις αυτή τη χώρα καλύτερα από εμάς. Το μόνο εναλλακτικό μέσο μεταφοράς είναι τα πόδια σας. Ίσως ένας ελέφαντας. Ο τρόπος σας δεν είναι καθόλου καλός. Μεσχε, για μισό λεπτό. Είπες με έναν ελέφαντα? Είναι δυνατόν αυτό? Και όντως ήταν δυνατόν. Το όνομα του οδηγού ήταν Γιάζδαν. Ήταν ένας νέος άντρας, γνωστός για τη μεγάλη του αγάπη στα ζώα. Ο Φιλέας είχε βρει το κατάλληλο άτομο. Ο Γιάζδαν ήταν επίσης φημισμένος και σαν οδηγός. Κιόνι! Το αγαπητό πανέμορφο πλάσμα. Ο ιδιοκτήτης της όμως είναι κακός. Θα σε χρεώσει μια περιουσία για να την νοικιάσεις. Και θα θέλει να έρθει μαζί σου. Είναι πολύ κακός άνθρωπος, ναι. Θα τη βάλει να τρέχει πιο γρήγορα, ώστε να φτάσετε σύντομα για να βγάλει πιο πολλά χρήματα. Τέλεια. Τότε δεν θα νοικιάσω την Κιόνι. Τον ελέφαντα θα την αγοράσω. Ξέρεις να χειριστείς τον ελέφαντα, ε? Προς μεγάλη ικανοποίηση του Γιάζδαν, ο Φιλέας αγόρασε την Κιόνι στην τιμή των 2.000 λιρών. Ο Σερ Φράνσις, ο Πασπαρτού και φυσικά ο Φιλέας Φόγκ κάθισαν στη χάουντα που ήταν πάνω στην πλάτη της Κιόνι. Ο Γιάζδαν κάθισε στο σβέρκο της και ήταν έτοιμοι να φύγουν. Ο κύριος Φόγκ και ο Σερ Φράνσις κάθισαν δίπλα. Άρχισαν να συζητάνε
Και ο κύριος Φόγκ έμεινε άφωνος από αυτά που του είπε ο Σερ Φράνσις. Έχω ζήσει στην Ινδία για όλη μου τη ζωή. Και στα αλήθεια αγαπάω αυτόν τον τόπο πάρα πολύ. Ο κύριος Φόγκ άκουσε με ενδιαφέρον ότι ο Σερ Φράνσις είχε πάρει μέρος στην εξέγερση των Σιπάι. Δεν θα σε κουράσω με λεπτομέρειες. Παρακαλώ, ευχαριστήσή μου. Όμως το ταξίδι με την Κιόνι δεν ήταν τόσο εύκολο. Ο κύριος Φόγκ ήταν όπως πάντα ψύχρεμος και προσπαθούσε να βολευτεί. Από την άλλη, ο Σερ Φράνσις και ο Πασπαρτού. Wow! Wow! Oh! 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 Θεέ μου! Νομίζω θα αρρωστήσω. Μην ανησυχείς, Σέρτζι. Η καλή μου Κιόνι σπάνια σκοντάφτη. Σπάνια! Σπάνια! Ο Γιάνσταν αγαπούσε πολύ το ζώο. Και η Κιόνι ήταν χαρούμενη που είχε απελευθερωθεί από τα δεσμά του κακού αφέντη της και τώρα ήταν στα χέρια ενός καλού ανθρώπου. Ο κύριος Φόγκ είχε μείνει άφωνος από την ιδιαίτερη σχέση που είχε ο Γιάνσταν με τον ελέφαντα. Ίσως η αγάπη να είναι μια ξεχωριστή γλώσσα. Είχαν φύγει από την περιοχή της Βίντια και είχαν πάρει τον δρόμο για το Αλαχαμπάντ. Τότε ο Γιάνσταν αποφάσισε να κόψει δρόμο μέσα από το δάσος. Είχε ενδιαφέρον να ακούς τον Σερ Φράνσις και τον κύριο Φόγκ να μιλούν για τις ζωές τους, προσπαθώντας να αγνοήσουν τις μεγάλες δυσκολίες αυτού του ταξιδιού. Το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες! Αυτό είναι ένα φοβερό στοίχημα, κύριε Φόγκ. Είναι. Και για να είμαι ειλικρινής, Σερ Φράνσις, διακυβεύονται πάρα πολλά. Δεν το έχω πει σε κανέναν άλλον, αλλά η Λέσχη Ριφόρμ και οι εφευρέσεις μου είναι τα πάντα για εμένα. Ο κύριος Φόγκ μάθανε πολλά στο ταξίδι του. Ο Πασπαρτού, ο Σερ Φράνσις, ο Γιάνσταν και η Κιόνι. Αυτοί οι διαφορετικοί άνθρωποι και το ζώο έκαναν την αυστηρή καρδιά του Φιλέα να κατακλείζεται από νέα συναισθήματα. Συναισθήματα συντροφικότητας, παρέας και φιλίας. Αλλά σύντομα, ο κόσμος του κυρίου Φόγκ θα άλλαζε πέρα για πέρα. Τι συμβαίνει, Γιάνσταν? Ακούω θορύβους μέσα από το δάσος, Σέρτζι. Ίσως είναι κάποιοι άλλοι σαν και εμάς. Όχι, όχι σε αυτή τη χώρα. Κανείς δεν θα τολμούσε να μπει στο πυκνό αυτό δάσος. Αυτό λοιπόν είναι ή κάποιο άγριο ζώο ή λοποδίτες. Λοποδίτες! Μην αντιστέκεσαι! Έλα μαζί μας τώρα! Μα τι συμβαίνει? Ω, αυτή είναι η πριγκίπισσα Μοίρα του χωριού Πάουελ. Είναι μεγάλη πολεμίστρια. Έχει επαναστατήσει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μία πριγκίπισσα πρέπει να είναι υπάκουη, αλλά αυτή δεν είναι ποτέ. Δεν είναι μάλλον στρατιώτες από το χωριό της. Όλοι κοιτούσαν την πριγκίπισσα να πολεμάει με μεγάλο θάρρος. Αλλά κανείς δεν την κοίταζε τόσο έντονα όσο ο κύριος Φόγκ. Ζητούμε συγγνώμη, πριγκίπισσα. Ακολουθούμε απλώς εντολές. Όχι. Όχι. Πού θα την πάνε τώρα? Πίσω στο μπουντρούμι. Εκεί που είναι μακριά από όλους τους ανθρώπους. Οι στρατιώτες έβαλαν την ανέστητη πριγκίπισσα στην άμαξα και έφυγαν ήσυχα μέσα στο πυκνό δάσος. Η ιστορία της είναι πολύ θλιβερή, κύριε Φόγκ. Η πριγκίπισσα Μοίρα είχε παντρευτεί ένα ράτζα από μια διάσημη πόλη. Ήταν ευτυχισμένη στο γάμο της, αλλά μια μαύρη μέρα ο άντρας της πήγε σε μια μάχη και δεν επέστρεψε ποτέ. Βλέπετε, εκείνη την εποχή δεν ήταν συνηθισμένο για τους ανθρώπους να σπουδάζουν. Ήταν κανόνας οι πριγκίπισσες να φέρονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά η πριγκίπισσα Μοίρα δεν ήταν συνηθισμένη πριγκίπισσα. Μετά από πολλές προσπάθειες να της αλλάξουν γνώμη και έχοντας να αντιμετωπίσει τους οργισμένους κατοίκους, ο βασιλιάς πήρε την απόφαση να βάλει την κόρη του σε ένα μπουντρούμι. Ου, αντιχειλεθάμ. Ας συνεχίσουμε το ταξίδι μας, Γιάνσταν. Δεν μπορούμε να τους σώσουμε όλους. Περιμένετε. Θα πρέπει να τη σώσουμε. Φίλε μου, κινδυνεύει η περιουσία σου και η θέση σου στη Λέσχη. Αυτό μπορεί να μας πάρει πολύ καιρό. Συμφωνώ με τον Σερ Φράνσις, Σέρτζι. Αυτό σίγουρα θα μας καθυστερήσει. Το χωριό της είναι πολύ μακριά από εδώ.
Θα χάσουμε όσο χρόνο κερδίσαμε παίρνοντας το δρόμο από το δάσος. Μεσχε, το τρένο μας για το Αλαχαμπάτ φεύγει αύριο το μεσημέρι από την Καλκούτα. Άμα ασχοληθούμε με κάποιο ειδικό πρόβλημα, τότε θα το χάσουμε σίγουρα και μαζί όλο το πρόγραμμα. Ο κύριος Φόγκ τους άκουσε όλους, αλλά στο μυαλό είχε μόνο μία σκέψη. Θα την κλείσουνε πάλι μέσα στο μπουντρούμι, μακριά από όλους. Μοίρα. Ο κύριος Φόγκ έλεγε το όνομα σαν να ήταν δικό του και πήρε την απόφαση. Θα την σώσουμε, όποιο και αν είναι το κόστος.